ξέρω, κύριε ακροατέ, είναι για άλλη μια Τετάρτη η εκπομπή τη λέξη Φυλάκων Καβάλα στην Παλά στην Κερκίδα. Μαζί μας όπως κάθε εβδομάδα είναι το ιδιωτικό κτέο Καβάλας με ιδιαίτερες στον ομό μας στο Σταυρό Μηδαλαιώνα με τηλέφωνο 25 13 92 4 44 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 25 9 10 4 10 44. Από όλων σύννεμα στην Παύλου Μελά 1 στην Καβάλα τηλεφωνήστε στο 25 12 20 900 και στο 25 12 20 450. Για να ενημερωθείτε για τις ώρες προβολών των ταινιών έρχεται ταινιάρα από την DC Studios στο Wonder Woman και ο Εραστέχνη Αθλητικό Όμιλο Καβάλα με τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, πολεμικών τεχνών, κλασικού αθλητισμού και ράγκμπι. Μαζί μας είναι και το EatWay μικρογεύματα αιμονίας 57 απέναντι από τη στάση του Νότη. Μπορείτε να παίρνετε στο 2516-007-119 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 τα ξημερώματα για τις παραγγελίες σας. Κρέπες, τόστ, μπέργκερ και πενιρλί της αρων γεύσεων στη διάθεσή σας, καθώς επίσης και το κρεοπωλείο Αμάντα Βενιζέλου 34 με κρέατα Ελλήνων παραγωγών εξαιρετικής ποιότητας, ποικιλίες στηριών και αλαντικών και διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2510-835-666. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, όχι δεν μιλάω για το τραγούδι, ξεκινήσαμε με τον εισαγωγικό ύμνο του Champions League, όχι ολόκληρο, είναι με, με το ηχητικό το οποίο μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς πλησιάζει το τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς και μιλάω για τα ελληνικά play-off σήμερα, όχι, μιλάω για τον τελικό Champions League το Σάββατο ανάμεσα σε Real Madrid και Juventus, τελευταία εκπομπή για εμάς σήμερα, Βαγγέλη Παλικαρά, άλλη μία σεζόν φτάνει το τέλος της εσίως ως σεζόν, όχι όμως με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άλλη μια χρονιά όπου περάσαμε δύσκολα. Έχουμε και κάποια στατιστικά στα χέρια μας για να σχολιάσουμε την μία ώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα που μας απέμεινε για την φετινή χρονιά εδώ από το ραδιόφωνο της πρωινής. Βαγγέλη, θες να κάνεις και εσύ κάποια εισαγωγή, τι έχεις ετοιμάσει, τι έχουμε να πούμε σήμερα? Εκτός από τα στατιστικά των ομάδων της πόλης, της Καβάλα BC και του ΑΟΚ, έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά από το τελικό, στατιστικά που αφορούν τη Γιουβέντους, τη Ρεάλ, τις πιθανές εντεκάδες των δύο συλλόγων στο τελικό και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και να αναλύσουμε για αυτόν τον αγώνα. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μια πιο χαλαρή προσέγγιση στην σημερινή εκπομπή, καθώς ό,τι είχαμε να πούμε για το μέλλον, για όσα έγιναν επί της ουσίας αυτή τη χρονιά, τα έχουμε πει και τα έχουμε χιλιοποιεί, οπότε όπως κάθε χρόνο αποφασίζουμε την τελευταία εκπομπή να την αφιερώσουμε σε κάποια πιο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, ιδίως τα καλοκαίρια με ζυγό αριθμό, όπου συνήθως έχει κάποια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο ή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Έτσι και φέτος στην συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν υπάρχει μεγάλο αθλητικό γεγονός με εθνικές ομάδες το καλοκαίρι, θα το αφιερώσουμε στον ερχόμενο τελικό του Σαββάτου ανάμεσα στην Real Madrid και τη Juventus από δύο στατιστικολάγνες, όπου είμαι εγώ και ο Βαγγέλης ο Παλικαράς απέναντί μου. Στο κλείσιμο, ξαναλέω, της φετινής σεζόν μαζί με το Μάιο, αποχαιρετούμε και εμείς τα RGNA για φέτος. Πέμπτη σεζόν, ουσιαστικά, για την εκπομπή που βρίσκεται εν ζωή από τον Φεβρουάριο του 2013. Δεν κάνω λάθος, έτσι? Δεν κάνεις, όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά και να πάμε προς τα ψηλά στη συνέχεια, συμφωνείς? Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά για να κρατήσω τον φίλο τον Δημήτρη που δεν ξέρω αν μας ακούει γιατί είναι στα γούστα. Άσε ρε, ταλαιπωρείτε τώρα να πούμε. Ξύπνησε από τις 6 ώρα το πρωί για να βγάλει το θερμόμετρο φωτογραφία. Και το κοινοποιήσε 11.30 για να το παίξει η ιστορία.
Από το πρωί το κοινοποίησε. Σοβαρά. Ναι, ναι. 13 μισό. Εγώ αργά το είδα. Πολύ αργά το είδα. Αν είναι δυνατόν. Να σε λυπηθούμε κιόλα που υποφέρει. Δεν είναι ζωή αυτή, Βαγγέλη. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω καθόλου. Λοιπόν, καταραμένη φτωχολογιά. Βάλε ένα μπιθικό τσιμ. Μετά ένα βρέχει στη φτωχολογιά. Παρ' όλα αυτά, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι έξω. Ψιλοπεθαίνουμε σιγά σιγά από τη ζέστη, αλλά το Σαββατοκύριακο μας φτιάχνει. Όχι, 13,5 βαθμούς έχει. Κρύο έχει έξω, με μπουφάνι ήρθα. Εδώ πέρα κοντεύουμε να υποθυμίσουμε το μεταξύ στο στούντιο και είμαστε εδώ πέρα 10 με 15 λεπτά μέσα. Να αναφέρουμε επίσης το. Το condition πάνω από το κεφάλι σου, να άνοιξε το άμα θες. Ρε φίλε, θα φύγουμε από εδώ και θα είμαστε, ξέρω εγώ, κολλημένοι σε μία στάση συνέχεια. Σαν τον γιο του Φραγκενστάιν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, ξαναλέω, από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Να ξεκινήσουμε με ένα στατιστικό απολογισμό για τη φετινή χρονιά του αθλητικού ομίλου Καβάλα στην τρίτη εθνική κατηγορία και τον πρώτο όμιλο. Ο οποίος τερμάτισε στην έκτη θέση, κάνοντας την κομιδή 43 βαθμών, έχοντας σε 30 παιχνίδια 11 νίκες, 10 ισοπαλίες και 7 ήττες. Αυτός είναι ο απολογισμός νικών, ισοπαλιών και ήττων για τον ΑΟ Καβάλα για τη φετινή χρονιά. 43 γκολ ενεργητικό, τέταρτη καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και 26 γκολ παθητικό, πέμπτη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Κάθε βαθμός και γκολ. Βαθμός και γκολ ήταν, ναι. Μεγαλύτερη νίκη για την φετινή χρονιά ήταν στην όδη αγωνιστική απέναντι στον Εορδαϊκό με 5-1 στο Ανθή Καραγιάννη, ενώ η πιο μεγάλη ήττα ήταν στην 13η αγωνιστική από την Άουσα, επίσης στο Ανθή Καραγιάννη, με 0-3. Μεγαλύτερο σερί νικών ήταν και πάλι στο φινάλι του πρωταθλήματος από την 26η μέχρι την 30η αγωνιστική, 5 σερί νίκες, ενώ μεγαλύτερο σερί χωρίς νίκη, 6 παιχνίδια από την δεύτερη αγωνιστική, το παιχνίδι, εάν δεν κάνω λάθος, με την Αθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Λαγκαδά, δεν κάνω λάθος, μέχρι την 7η αγωνιστική στο παραλίμνιο στις Σέρες κόντρα στον τοπικό Απόλλωνα. Για το πρωτάθλημα, καλύτερη επίθεση είχε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 75 τέρματα, καθώς μέσω εβδομάδα, στα αρχέ τη εβδομάδα, την Δευτέρα συγκεκριμένα, ουσιαστικά του κατοχυρώθηκε και το παιχνίδι με τον αθλητικό όμιλο Καρδίας 3-0 αναφαγόνος και είναι πρωταθλητής για τον πρώτο όμιλο και προβιβάζεται στην Football League. Κόντρα σε όσα πίστευαν πολλοί που δεν ξέρω γιατί, ίσως να μην ξανά είχαν δει. Εντάξει, μπορεί να ανέβει όμως και η δόξα, έτσι, μετά από πολλά αυτό που έγραψε. Πολλά ακούγονται, ναι, θα το αναφέρουμε και αυτό στη συνέχεια. Να τελειώσουμε το στατιστικό απολογισμό, γιατί όντως μου έδωσε πολύ καλή πάσα και το είχα ξεχάσει, ενώ ήθελα να το αναφέρουμε. Καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα είχαν δύο ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Δόξα Δράμας, οι οποίες δέχθηκαν μόλις 16 τέρματα. Χειρότερη επίθεση προφανώς είχε η Αθλητική Ένωση Ποντίων Βατόλακου, που πέτυχε μόλις 4 τέρματα, αφού αποχώρησε από το πρωτάθλημα στα μισά τη σεζόν. Με αποτέλεσμα να έχει και τη χειρότερη άμυνα, καθώς έχανε όλα τα παιχνίδια 3-0 εμφαγόνος με 75 γκολ παθητικό. Μεγαλύτερο σερί νικών είχε ο Απόλλωνας της Καλαμαριάς με 13 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ το μεγαλύτερο σερί ητών είχε η ομάδα του Βατόλακου, η οποία επίσης αποχώρησε από το πρωτάθλημα και αυτό ήταν δεδομένο. Μεγαλύτερο σερί ισοπαλιών, Βαγγέλη. Η Καβάλα. Η Καβάλα, με 4 σερί ισοπαλίες. Δεδομένου το κακό ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς. Κορυφαίος σκόρερ φυσικά για την τρίτη εθνική κατηγορία, ο Σντράφκο Πόποβιτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 23 τέρματα. Υπενθυμίζω ότι πέρσι. Κορυφαίος σκόρερ για τον ΑΟΚ. Ο Γιώργος Λίτσκας. Με ένα γκολ παραπάνω από τον Παβίσεβιτς, έτσι. Ναι. 9-8. Να αναφέρουμε επίσης για την ιστορία, μάλλον, ότι σε 30 αγωνιστικές φέτος ο Σντράφκο Πόποβιτς σκόραρε 23 φορές και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της κατηγορίας, ενώ πέρυσι, σε ένα πρωτάθλημα 34 αγωνιστικών, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Αντώνης Καπνίδης του Άρη με 21 τέρματα. 2 γκολ λιγότερα, 4 αγωνιστικές περισσότερες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό και αποδεικνύει, βέβαια, το πόσο δεινό σκόρερ είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μου έδωσες μία πάσα, λοιπόν, προηγουμένως. Και όσο περνάει ο καιρός επιβεβαιώνεται κιόλας ότι η Football League από του χρόνου θα είναι μέρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για την πραγματοποίηση δύο ομίλων, κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό. Να το καθαρίσει και αυτό το πρωτάθλημα. Να γίνει πεντακάθαρο. Είναι ένα από τα πιο διεφθαρμένα, όπως λένε. Ναι, εγώ δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Να δημιουργηθούν δύο όμιλοι και μάλιστα υπήρξε
η ενημέρωση πως μέσω κάποιων ρεπορτάζ ότι υπήρξε επαφή της ΕΠΟ με τις ομάδες που βρίσκονται στην δεύτερη θέση των ομίλων τους, της φετινής τρίτης εθνικής κατηγορίας, πως εάν και εφόσον προσκληθούν να αγωνιστούν στην Football League της επόμενης σεζόν, θα είναι έτοιμες και οι τέσσερις ομάδες. Δηλαδή να είχαμε να λέγαμε, τους απάντησαν πήρανε θετικά. Τι κάνετε καλά, καλά είμαστε, ναι, μπορείτε, ναι, μπορούμε, εντάξει. Θα σας έχουμε στο μυαλό. Από το μπορούμε μέχρι το όντως μπορούμε, στην Ελλάδα έχει τεράστια απόσταση. Αυτό είναι ένα γεγονός. Στο μεταξύ θα γίνουν δύο όμιλοι. Πόσες ομάδες έχει αυτή τη στιγμή η Β' Εθνική? 18. 18. Ας υποθέσουμε ότι αυτές οι 18 είναι σωστά κατανεμημένες και θα πάει ένας βόρειος όμιλος 9-9. Και θα ανέβουν και οι 2-2, ναι. 11-11. Ναι. Θα γίνει πρωτάθλημα 11 ομάδων. Ναι, αλλά πάρεις και τους δεύτερους. Θα πάρεις και τους τρίτους. Όχι ρε φίλε, γιατί. Θα πάρεις και τους τρίτους. 9-9, μόλις εσύ το είπες. Ανεβαίνουν τέσσερις και γίνονται 11-11. Αν ανεβούν και οι δεύτεροι. Ναι, αλλά πέφτουν και ομάδες. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, πέφτουν και ομάδες. Τώρα μου τα μπερδεύεις εδώ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις. Θα ανέβουν και η τρίτη, και η τέταρτη, και η πέμπτη και θα γίνει ένα μπάχαλο. Ναι, όχι, δεν γίνεται. Σου εξήγησα ποιος είναι ο πιο safe τρόπος για να γίνει αυτό. Ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων. Βόρειος και νότιος όμιλος είναι ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Αν αυτό ναι, πρέπει όχι, τίποτα, 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 ναι. Να κάνεις πρωτάθλημα. Μοιάζει πολύ με τη Σκωτία. Στη Σκωτία ναι. Ξέρεις ότι έχει 12 ομάδες και παίζουν 3 φορές μεταξύ τους, ε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Μόνο έτσι, μόνο έτσι. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι. Καλά, εγώ πιστεύω να είχαμε να λέγαμε. Είναι όντως το πιστεύω και αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρξε αυτή. Δεν μπορεί να διοργανώσει ΕΠΟ ένα πρωτάθλημα και θα διοργανώσει δύο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Απλά ξαναλέω, είναι μια είδηση η οποία έφτασε στα αυτιά μας. Δεν. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το σκέφτεται και το είχαμε ξανασυζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι και το πιο φυσιολογικό, ο πιο φυσιολογικός τρόπος προσέγγισης. Δεν γίνεται να έχουμε μια γάμα εθνική 8 μήλων και μια β' εθνική ενός. Πρέπει κάπως να μοιραστούν ναι, τα πράγματα. Αλλά κάπως πρέπει και όλα η διοργάνωση να είναι σωστή έτσι. Ναι, σίγουρα. Το να γίνουν δύο πρωταθλήματα, τα οποία θα είναι πρωταθλήματα, δηλαδή 16 ομάδων, 16 mm-hmm. ομάδες Βόρειος Όμιλος, 16 ομάδες Νότιος Όμιλος, και στο τέλος οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο να κάνουν έναν μίνι όμιλο των 6 και να παίζουν ένα μίνι πρωτάθλημα, play-off. Των 10 αγωνιστικών. Δηλαδή εσύ μου λες ότι θες να παίξει μια ελληνική ομάδα στην Β' Εθνική 40 παιχνίδια. Αυτό μου λες. Θεωρώ ότι είναι... Λίγο απίθανο. Κα, 40 δεν είναι. 40 είναι, φίλε, είναι 30 αγωνιστικές στο regular season, ας πούμε. 36 παιχνίδια. Γιατί? Είπες 16 και 16. 5 και 5, 10. Ναι, 40 παιχνίδια. 40 παιχνίδια ναι, 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 ναι. Καθαρά. 40 παιχνίδια. Γιατί? Μια χαρά. Εγώ θυμάμαι βέβαια ένα πρωτάθλημα Β' Εθνική τη Καβάλα που έκανε 42 αγωνιστικές. 40 παιχνίδια. Ναι, είναι το πρωτάθλημα Β' Εθνική. 42 παιχνίδια ήταν. Ναι. Ήταν 22 ομάδες. Που είχαμε χάσει και το τελευταίο γκολ μαζί με στην τα Γιάννη Τσάρα, να το θυμάσαι. Ναι, στην Αγγλία. Έχει 46 ρε φίλε, στην Αγγλία μου λέει τώρα. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία ρε φίλε που χθες είχε τελικό playoff στη Championship στο Wembley. Ρε φίλε, μην βάζεις να σου πω κάτι, βάλε 14 ομάδες, αλλά πάλι να είναι ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι 12 ομάδες πρωτάθλημα. 12 ομάδες είναι κοροϊδία και το κάνουμε έτσι. Για να σας ανεβάσουμε και τους δεύτερους, μπας και μαζέψουμε κανένα ψήφο τώρα που έρχονται και οι εκλογές στην ΕΠΟ. Ναι, μετά θα πάρουν πολύ δρόμο, εγώ πιστεύω. Όποτε είναι να γίνουν εκλογές στην ΕΠΟ, έχουμε αναδιάρθρωση στα πρωταθλήματα. Ανεβαίνουν 380 ομάδες. Εντάξει, αυτό είναι λίγο τραγικό, δηλαδή του χρόνου το ότι. Τραγικό, αλλά αληθινό, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Ναι, και έχεις τρεις κατηγορίες, έτσι, δεν έχεις τέσσερις. Έχουμε αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια 300 σχήματα πρωταθλημάτων. Εντάξει, γελάνε και οι πέτρες. Η Καβάλα το 2000 έπεσε από την Α' Εθνική, ήταν τέταρτη από το τέλος, γιατί έπεσε πάνω στην αναδιάρθρωση που από 18 ομάδες γίνονταν 16. Ναι. Και ήταν τέταρτη από το τέλος που κανονικά δεν έπεσε. Σώζεσαι, ναι. Λοιπόν, μου έδωσε και την πάσα πριν, ξαναλέω. Εχθές είχε τελικό στα play-off της Αγγλίας, στην Championship. Την άνοδο την πήρε η Huddersfield μετά από 47 χρόνια ξαναβρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Πέρασε δηλαδή σχεδόν μισός αιώνας για να επιστρέψει η Huddersfield στην μεγάλη αγγλική κατηγορία. Το Wembley εννοείται πως ήταν κατάμεστο για ένα τέτοιο παιχνίδι και όπως σε όλους τους αγώνες των play-off σε οποιαδήποτε κατηγορία, ακόμα και στην conference που είναι η αντίστοιχη πέμπτη κατηγορία, το Wembley αποκλείεται να έχει κάτω από 60.000 κόσμο. Και αυτό επίσης, μόνο ότι είναι μαγικό. Επίσης πρέπει να γίνει ένα φιλικό, τώρα που μιας που μιλάμε για Αγγλία, πρέπει να γίνει ένα φιλικό λίγο να το οργανώσουμε με Καν, Ματεράτσι, Ανατολάκη, Δικάνιο. Μπας και κόψει κάποιος την μπάλα στο Ράμσι ρε παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
Λένε σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση. Αυτός δεν είναι, έχει καταρρύψει και τον νόμο των συμπτώσεων, ρε φίλε. Ο Μητσοτάκης ήταν το 28ο θήμα στη λίστα του. Το checklist. Τραβάει και τικ μετά. Κοίταξε. Να πω το. Την αμαρτία μου, τουλάχιστον δεν πήγε νέος άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Όπως και να έχει, δεν μπορώ επί της ουσίας να στεναχωρεθώ για έναν άνθρωπο που είναι έναν αιώνα εν ζωή. Ναι, εντάξει. Ναι, πλήρης ημερών έφυγε. Ναι, ανεξαρτήτως... Λίγο χιούμορ το κάνουμε για το Ράμσι. Ναι, εντάξει. Είναι... Ξαναλέω, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, εάν συμφωνώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή όχι. Ούτε πολιτική εκπομπή κάνουμε. Ναι, απλά ήταν και 99 χρονών. Δηλαδή, αν δεν ήταν το Ράμσι, θα ήταν από κάτι άλλο. Τουλάχιστον, ξέρεις τι, έγινε και έτσι διάσημος ο θάνατός σου και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Λοιπόν, Βαγγέλη, εγώ θα κάνω ένα γρήγορο πέρασμα από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, για να κλείσουμε το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος είναι όλο δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στατιστικός απολογισμός για την Καβάλα BC για την φετινή χρονιά στην Α2. Έχεις η και θέση τα η οποία τα play out προφανώς. Ναι. Να αναφέρουμε ότι η θέση που η οποία τερμάτισε μετά και τα play out αλλά και στη regular season ήταν η 13η, όπου σήμανε και τον υποβεβασμό της ομάδας στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Μετράω και τα play out. Εδώ είναι 10 νίκες, 1 νίκη στην παράταση, 0 ήττες στην παράταση και 22 ήττες σύνολο. Δηλαδή 11-22 κοινώς το record της ομάδας την φετινή χρονιά. 40 βαθμοί μεταφράζονται αυτοί στο regular season, 44 μαζί με τα play out. Πόντι ενεργητικό στην κανονική διάρκεια 2053, 15η επίθεση στο πρωτάθλημα, προτελευταία κοινώς επίθεση στο πρωτάθλημα, οι οποίοι πόντι έγιναν 2262 μαζί με τα play out. Παθητικό πόντι 2109, 8η άμυνα στο πρωτάθλημα, έγιναν 2319 με τα play out. Μεγαλύτερη νίκη απέναντι στο Παγκράτη με 155-45 πόντι διαφορά. Η πιο σφιχτή νίκη, δηλαδή η νίκη με τη μικρότερη διαφορά, ήταν απέναντι στους μαχητές Δόξας Πεύκων στο 93-30 στην παράταση με 3 πόντους μόλις διαφορά. Η πιο βαριά ήττα ήταν στο Κερατσίνι απέναντι στο Φάρο, ο οποίος σήμερα έγινε Φάρος Περιστερίου και θα αγωνίζεται τον χρόνο στην Basket League, με 44 πόντους διαφορά ήττα στο Κερατσίνι. Ενώ η πιο σφιχτή ήττα ήταν μάλλον δύο αυτές, ήταν στον Αμίντα, ΑΟ Αμίντα Καβάλα 61-59 και Καβάλα Ηρακλής 65-67, για ένα καλάθι η διαφορά σε αυτές τις δύο ήττες. Το μεγαλύτερο σερί νικών ήταν μόλις δύο νίκες, 5η και 6η αγωνιστική, αλλά και 26η και 27η αγωνιστική, δύο μικρά σερί δύο νικών, ενώ το μεγαλύτερο σερί ητών ήταν 5 σερί ήττες από την 16η έως την 20η αγωνιστική. Αυτά από την στατιστική της χρονιάς της μπασκετικής Καβάλας στην Α2. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Βαγγέλη. Τι να προσθέσω? Δεν ξέρω. Τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε και έχουμε προφανώς το αφιέρωμα για το μεγάλο σαββατιάτικο αγώνα ανάμεσα στην Juventus και την Real Madrid. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία. Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας. Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000. Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς. Αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή βράδυ τρώμε μεταμουσικής στο Ναυαγό. Παρέα με το συγκρότημα Εφόλης της Ύλης και με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με έντεχνα, λαϊκά αλλά και ρεμπέτικα τραγούδια. Καρπός ξηρός, καρπός γευστικός, πάντα φρέσκος, πάντα ποιοτικός και στις καλύτερες τιμές. Καφεκοπτείο Ξηρή Καρπή Νέκογλου. Γεμίστε το τραπέζι σας με καλοψημένους ξηρούς καρπούς, τραγανιστά σνακ, γλυκά αποξηραμένα φρούτα και φρεσκοαλεσμένο καφέ.
Καφεκοπτίο Ξηρή Καρπή Νέγκογλου στη Βενιζέλου 34. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2510-833-385. Είδη κομμωτηρίου, το πάθος μας. Λοντέσα, είδη μακιγιάς, η ειδικότητά μας. Λοντέσα, είδη μανικιούρ πεντικιούρ, η αιμονή μας. Λοντέσα. Λοντέσα, η ιδανικότερη επιλογή για κάθε επαγγελματία σε ατελείωτη ποικιλία. Βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης και θεραπείας μαλλιών, εξοπλισμοί και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα. Σε εμάς θα βρείτε οτιδήποτε χρειαστείτε. Λοντέσα. Λοντέσα. Πώληση χοντρική για επαγγελματίες αλλά και λιανική για ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3, δεύτερο στενό μετά τη ΔΕΗ. Η Λοντέσα είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 2510-247-500. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τζάκια. Επενδύσεις Μαμαλούκας. Τζάκια ανοιχτού τύπου. Ενεργειακά. Αερόθερμα. Παραδοσιακά. Μοντέρνα. Τζάκια Παλατζέτη. Προτάσεις και σχέδια που δίνουν χαρακτήρα στο χώρο σας. Με τεράστια συλλογή από σόπες, σόπες ξύλου, μαντεμένιες, σόπες πέλετς, σόπες πετρελαίου, μπουριά, αξεσουάρ σοπών και τζακιών. Εμπόριο Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια και σας προσφέρουμε με την αγορά ενός τζακιού με επένδυση 1 τόνο ξύλα για να ζεστάνουμε πρώτη το σπίτι σας. Τηλέφωνο 2510-2424-84. Στην Καβάλα, Προέκταση Μικράς Ασίας. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Si t'as pas de veste à loup, petit cœur pour ma panne sèche, mais pas encore de ça. Au-delà du fait que tu es bonne, le coffre fort de ton cœur, devenu les codes entrés dans mon cerveau, sans effraction, c'est l'aimer les mots des garçons. Θέλω να μου βάλεις χαλί. Τι χαλί θες? Τσουλού. Α, περίμενε. Βάλε, γιατί έχουμε τσουλού. Ναι, ξεκίνησε εσύ να μιλάς, θέλεις το χαλί. Λοιπόν, ναι. Αυτό το Σάββατο, 3 Ιουνίου, έχουμε τον 14ο τελικό της ιστορίας μεταξύ Ιταλικής και Ισπανικής ομάδας. Σε κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ή γενικότερα σε οποιαδήποτε διοργάνωση? Σε οποιαδήποτε διοργάνωση της UEFA. Να. Μιλάμε για Champions League, κύπελο UEFA, κύπελο κυπελούχων και Super Cup Ευρώπης. Μάλιστα. Είναι... Το κύπελο εκθέσεων μετράει? Το κύπελο εκθέσεων είναι το κύπελο κυπελούχων, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν 13 αγώνες, 8 νίκες ισπανικών ομάδων και 5 νίκες ιταλικών ομάδων. Ενώ... Από 27 συμμετοχές έχουν σε τελικό της διοργάνωσης μόνο του Champions League και οι δύο χώρες. Από αυτές τις από αυτούς τους τελικούς η Real έχει παίξει το 1957 με τη Φιωρεντίνα και κέρδισε 2-0, το 1958 με τη Μίλαν και κέρδισε 3-2 στην παράταση, έχει χάσει από την Ίντερ το 64 με 3-1, έχει κερδίσει τη Juventus στον προηγούμενο μεταξύ τους αγώνα το 1998 με 1-0, ενώ η Juventus από την άλλη πέρα από αυτόν τον αγώνα έχει κερδίσει την Ατλέτικο Μπιλμπάου σε διπλό τελικό το 1977 για το κύπελο UEFA με 1-0 και έχει χάσει με 1-2 αλλά κατέκτησε το κύπελο. Και οι άλλοι αγώνες είναι μεταξύ άλλων ομάδων. Θες να τους αναφέρουμε ενδεικτικά? Ναι. Λοιπόν, είναι ο αγώνας για το Champions League. Για το Champions League το 1992 Μπαρτσελόνα Σαμπτόρια 1-0, ο οποίος ήταν ο δεύτερος τελικός μέσα σε 3 χρόνια για το συγκεκριμένο ζευγάρι, καθώς το 1989 είχαν συναντηθεί για το κύπελο κυπελούχων με 2-0 νικήτρια την Μπαρτσελόνα. Ήταν το 1994 όταν η Μίλαν κέρδισε 4-0 την Μπαρτσελόνα. Και ο τελευταίος ήταν πρόπερση με την Μπαρτσελόνα να κερδίζει 3-1 τη Γιουβέντους. Από εκεί και πέρα, στο κύπελο κυπελούχων, η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε 3-0 στο δεύτερο αγώνα τη Φιωρεντίνα το 1962, καθώς το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 και στην παράταση, τότε δεν υπήρχαν τα πέναλτι. Και το 1999, στο τελευταίο τελικό του κυπέλου κυπελούχων,
γιατί μετά ενώθηκε με το κύπελο UEFA. Η Λάτσιο κέρδισε τη Μαγιόρκα με 2-1 και μάλιστα σε εκείνον τον αγώνα είχαν βάλει φοβερά γκολ ο Ντάνι, ο Νέντβεντ και ο Βιέρι που παίζαν τότε στη Λάτσιο. Ερώτηση. Έχει συγκεντρωτικά πόσα έχει πάρει κάθε χώρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο? Όχι, δεν το έχω αυτό. Δεν το έχεις συγκεντρωτικά. Αυτό δεν το έχω. Έχω τα στατιστικά μεταξύ του ζευγαριού. Τα δηλαδή, οποία είναι ντέρμπι. Να πω για τα Super Cup Ευρώπης. Να το κοιτάξουμε και λίγο στοιχηματικά με ενδιαφέρον. Ναι. Πούμε για τα Super Cup Ευρώπης. Mm-hmm. Η Μίλαν επικράτησε τη Μπαρτσελόνα το 1989 σε διπλούς αγώνες 1-1 και 1-0. Mm-hmm. Και το 2010 η Ίντερ έχασε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 0-2. Ενώ τα περισσότερα τρόπαια στο Super Cup ανήκουν σε Μίλαν και Μπαρτσελόνα με 5 κατακτήσεις έκαστος. Από εκεί και πέρα στα μεταξύ τους παιχνίδια mm-hmm. υπάρχουν 18 αγώνες. 18 αγώνες μεταξύ Ρεάλ και Γιουβέντους. Από 8 νίκες. Ναι. Mm-hmm. Από 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Με βραχία κεφαλή στα τέρματα για την Γιουβέντους με 21 έναντι 18 της Ρεάλ. Έχουμε και τις μεγαλύτερες νίκες. Σε Εύρος, ναι. Ναι, σε Εύρος. Είναι το 1961 Ρεάλ Μαδρίτης Γιουβέντους 3-1 με Φέλο Λουίς Ντεσόλ, Ντεγιάντα και Σίβορη που ισοφάρισε στο 33 για την Γιουβέντους. Mm-hmm. Και το 2003 ήταν για τη Γιουβέντους εντός έδρας. Επίσης 3-1 νομίζω. 3-1 στον ημιτελικό του Champions League τότε με Τρεζεγκέ, Ντελ Πιέρο και Νέντβεντ. Ενώ είχε μειώσει τις καθυστερήσεις ο Ζιντάν. Μπράβο. 0-2 για την Γιουβέντους μέσα στην έδρα της Ρεάλ το 2008. Ναι, σωστά. Με 2 γκολάρες του Ντελ Πιέρο. Έχεις δίκιο. Και για τη Ρεάλ. Στο Μέλμπεργκ νομίζω γίνονται οι Γιουβέντους. Νομίζω, ναι. Για τη Ρεάλ υπάρχει στην ιστορία 1-1-3, το οποίο όμως έγινε στα πέναλτι, καθώς στην κανονική διάρκεια η Γιουβέντους είχε κερδίσει με 1-0 το 1987 με γκολ του Γκαμπρίνη. Mm-hmm. Κατά τα άλλα η Ρεάλ μέσα στην έδρα της Γιουβέντους έχει μία νίκη το 1961-62 στο ημιτελικό τότε, με γκολ του Αλφρέντο Ντι Στέφανο, και ήταν η μοναδική φορά στην ιστορία τότε που έγινε τριπλός αγώνας. Καθώς, έλεξαν οι δύο ισοπαλοί. Όχι. Έλεξαν παραδόξως και οι δύο με διπλά. 0-1-0-1 και έγινε τρίτος αγώνας όπου κέρδισε η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, πού θες να πάμε, Ρεάλ ή Γιουβέντους? Τι στατιστικά θες να πούμε? Λοιπόν, θα το πάρουμε θεωρητικά με την σειρά που είναι γηπεδούχος η Γιουβέντους. Είναι γηπεδούχος η Γιουβέντους. Λοιπόν, η Γιουβέντους έχει 8 τελικούς, mm-hmm. 2 κερδισμένους και 6 χαμένους. Μάλιστα. Έχει κερδίσει. Ο Άρης του Champions League, ναι. Έχει κερδίσει το 1985 με 1-0 τη Λίβερπουλ. Mm-hmm. Και έχει κερδίσει και το 1996 μετά από 1-1 αγώνα, 4-2 στα πέναλτι τον Άγιαξ. Άρα, τι κρατάμε? Κρατάμε ότι για να το πάρει ο Γιουβέντους πρέπει να είναι άντερ το ματσάκι. Επίσης κρατάμε ότι για να το πάρει η Γιουβέντους πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει στους ημιτελικούς του Champions League. Άρα δεν πρέπει να το ξαναπάρει η Γιουβέντους. Ποτέ. Και τις δύο χρονιές εντελώς συμπτωματικό ο Παναθηναϊκός είχε πάει στα ημιτελικά του Champions League. Mm-hmm. Αποκλείστηκε από τον αντίπαλο της Γιουβέντους. Ναι. Να πούμε ότι. Να αναφέρουμε και τους άλλους τελικούς που έχασε. Το 1973 ιτήθηκε από τον Άγιαξ 1-0. Το 1983 από το Αμβούργο του Φέλιξ Μάγκατ στην Αθήνα έχασε με 1-0. Βλέπεις, χάνει και με άντερ. Ναι, χάνει και με άντερ. Αυτό βλέπω, ναι. Είναι σφιχτή η τελική. Το 1997 έχασε από την Dortmund με 3-1. Το 1998 με τη Real έχασε 1-0. Το 2003 στα πέναλτι 3-2 ιτήθηκε από τη Μίλαν και 3-1 πρόπερση από τη Μπαρτσελόνα. Να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που παίζει τελικό σε repeat. Την προηγούμενη φορά που έπαιξε τελικό σε repeat ήταν με τον Άγιαξ, ναι. Όπου πήρε τη ρεβάνς από το 73 στο 96 και από τη μία ήττα κέρδισε και κατέκτησε και αυτή το τρόπαιο. Mm-hmm. Και ότι υπάρχει ένα στατιστικό λίγο περίεργο. Τις δύο φορές που πήρε η Γιουβέντους το τρόπαιο, έπαιξε στα ημιτελικά, απέκλεισε γαλλικές ομάδες, την Bordeaux και την Nantes, το 85 και το 96 αντίστοιχα, ενώ το 1998 που έπαιξε με τη Ρεάλ στον τελικό,
Εντελώς συμπτωματικά, όπως και φέτος, απέκλεισε τη Μονακό στον ημιτελικό. Μάλιστα. Ενώ το 2003. Ήταν τελικό, σε. Γιατί ναι, ναι, έχεις δίκιο. Το 2003 και το 2015 απέκλεισε τη Ρεάλ στον ημιτελικό και έχασε τον τελικό. Ναι. Επίσης, τη χρονιά από το 1995-96 μέχρι το 98-99 θεωρείται η καλύτερη περίοδος της, στη διοργάνωση. Mm-hmm. Καθώς είχε μία κατάκτηση, δύο συμμετοχές στους τελικούς της διοργάνωσης και το 1999 αποκλείστηκε από τη Manchester United στον ημιτελικό, που κατέκτησε και το τρόπαιο. Ήταν η χρονιά που είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με εκείνο τον γκολ του Κόντε στους προημιτελικούς. Ναι, σωστά. Να περάσουμε και στα της Ρεάλ. Της Βασίλισσας. Ναι. Η Ρεάλ έχει 14 συμμετοχές σε τελικούς και έχει πάρει 11 τρόπαια. Αυτό ακριβώς. Στην ουσία τα 5 πρώτα είναι συνεχόμενα. Ναι. Τα 5 πρώτα είναι συνεχόμενα, ενώ με τόσους τελικούς έχει και 3 repeat. Έχει κερδίσει 2 φορές τη Ρέμς το 1959 και το... Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκες. Ναι, το 1956 με 4-3 και το 1959 με 2-0. Και το δεύτερο repeat ήταν οι δύο τελευταίοι τελικοί της. Ήταν το 4-1 στην παράταση με την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 και το 2016 που κέρδισε πάλι την Ατλέτικο Μαδρίτης 5-3 στα πέναλτι μετά από 1-1 κανονική διάρκεια. Mm-hmm. Έχει τρεις νίκες και μία ήττα από ιταλικές ομάδες σε τελικό. Έχει χάσει μόνο από την Ίντερ το 1964. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στον τελικό δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά τους 5 συνεχόμενους που είχε τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης, από το 1956 μέχρι το 1960. Mm-hmm. Καθώς έχει κάνει και ένα περίεργο σερί. Έχει κάνει δύο φορές από τρεις τελικούς ανά δύο χρόνια. Δηλαδή, 1962, 64 και 66 ήταν στον τελικό και 98, 2000 και 2002 επίσης στον τελικό με κατακτήσεις. Άρα δηλαδή σε μια εξαετία είχε τρεις τελικούς. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, στο 62, 64, 66 έχουμε και τους 5 συνεχόμενους πιο πριν. Ναι, ναι, ναι. Τους οποίους είχε κατακτήσει. Να αναφέρουμε τους δύο παίκτες οι οποίοι είναι σύμβολα για τις ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει κάποιος, και εγώ τώρα που έκατσα να τα ψάξω το διάβασα και το έμαθα εντελώς τυχαία, οφείλω να πω. Ναι. Ότι υπάρχει ένας παίκτης στην ιστορία και των δύο ομάδων ο οποίος έχει κατακτήσει όλα τα τρόπαια με τη φανέλα της ομάδας του, και αυτός είναι ο Γκαετάνο Σιρέα, ο οποίος έχει πάρει 7 πρωταθλήματα με τη Γιουβέντους, 2 κύπελα, ένα κύπελο UEFA, ένα κύπελο κυπελούχων, ένα Champions League, ένα Super Cup Ευρώπης, ένα διπυρωτικό, και έχει κατακτήσει και το Μουντιάλ με τη χώρα του. Mm-hmm. Το 1982. Ο Γκαετάνο Σιρέα σταμάτησε το 1988 από τη Γιουβέντους. Mm-hmm. Ενώ ένα χρόνο αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών το 1989. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρείται και σύμβολο για την Real Madrid της είναι ο Μανουέλ Σαντσίς, ο οποίος έχει 711 συμμετοχές με την φανέλα των Μερένχες και έχει κατακτήσει 2 Champions League, 2 UEFA, ένα διπυρωτικό, 8 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 5 Super Cup Ισπανίας και ένα Link Cup, ενώ δεν έχει κατακτήσει Super Cup Ευρώπης κυπελούχων και δεν έχει πάρει και τίτλο με την εθνική ομάδα. Είναι παίκτες οι οποίοι και τους δύο δεν έρχονται πρώτα στο μυαλό σου. Ναι, προφανώς. Πρώτα στο μυαλό σου θα σου έρθει, ας πούμε, από τη Γιουβέντους ο Ντελπιέρο, ο οποίος είναι πρώτος σε συμμετοχές με τον σύλλογο και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου επίσης. Mm-hmm. Και από τη Ρεάλ θα σου έρθουν 15.000 ονόματα, αλλά όχι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες του στυλ Ιέρο και Σαντσίς. Γιατί και ο Ιέρο είναι στη σχετική λίστα με τους 10 καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ρεάλ. Mm-hmm. Θες να πούμε και δεκάδες, να πάμε. Ναι, αυτό. Εκεί θες. Φαντάζομαι να τα κλείσουμε. Εκεί φαντάζομαι να τα κλείσουμε και το αφιέρωμα. Εκεί θες. Ναι. Να σου λέω δεκάδες και να σχολιάζεις. Πες μου. Λοιπόν. Νομίζω ότι, κοίταξε, σε αυτό το έχεις πάρα πολύ, σου κάθεται πάρα πολύ όμορφα όταν κάνει πρόβλεψη για δεκάδα.
Μου κάθεται. Ναι. Πάμε, ξεκίνα. Λοιπόν, η Γιουβέντους. Έχει μόλις μία απουσία καταρχάς η Γιουβέντους. Κατά πάσα πιθανότητα. Ποια απουσία? Του Πιάτσα. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Πιάτσα. Ναι, εντάξει. Είναι απουσία. Ωραία. Την έχεις σταθερή. Ωραία. Πάμε. Θεωρώ ότι η Γιουβέντους θα ξεκινήσει με ένα σύστημα 3-4-3. Με την άμυνα μπετών που έχει. Δηλαδή θα ξεκινήσει με Μπουφόν, Κιελίνη, Μπονούτσι και Μπαρτσάλι στην άμυνα. Τα άκρα της θα είναι Ντάνιελ Άλβες και Αλεσάντρο. Και Ντίρα και Πιάνιτς στο κέντρο. Και από εκεί και πέρα στην επιθετική τριπλέτα ο Ντίμπαλα με τον Μάντζουκιτς και τον Ιγκουαίν θα είναι στην αιχμή του δόρατος για τη Γιουβέντους. Ξανακάντω μου μία εικόνα ξανά από την αρχή, γρήγορα. Τρεις αμυντικοί, Κιελίνη, Μπονούτσι, Μπαρτσάλι. Ναι. Στο κέντρο Άλβες, Αλεσάντρο και Ντίρα Πιάνιτς. Ντίμπαλα, Μάντζουκιτς και Ιγκουαίν, τριπλέτα επιθετική. Φίλε, είναι ακριβώς η ίδια εντεκάδα, αν δεν κάνω λάθος, με τη Μονακό. Ναι. Είναι ακριβώς η ίδια εντεκάδα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Αν αλλάξει. Εκεί έπαιζε με κορυφή, έπαιζε με 3-4-2. Αν αλλάξει, θα αλλάξει ο Μπαρτσάλι με τον Γκουαρδάδο. Δηλαδή αμυντικό με επιθετικό. Θα παίξει ένα σύστημα δηλαδή 4-4-2, λίγο πιο επιθετικό. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα το κάνει μέσα στον αγώνα. Πιστεύεις, ναι. Και μέσα στον αγώνα πιστεύω ότι θα παίξει και ο Μαρκίζιο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις το 3-4-1-2-1 μάλλον, η Γκουαϊν μόνο στο μπροστά. Ναι. Ωραία, εντάξει. Νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό, γιατί με τον Ντιμπαλά να παίρνει την μπάλα μετά από κόρνερ ή στιμένες φάσεις που απομακρύνεται η μπάλα, έχει γρήγορο transition και το έχει αποδείξει μέσα στη διοργάνωση αυτό. Επίσης έχει ένα στατιστικό η Γιουβέντους ότι στα νοκάουτ παιχνίδια φέτος έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στο δεύτερο ημιτελικό από τη Μονακό. Και γενικά στη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχτεί 3 γκολ. Όπως σου είπα και τις αλλαγές, έτσι. Γκουαρδάδο και Μαρκίζιο σου είπα ότι θα παίξουν. Γεγονός. Τι άλλο να πω δηλαδή. Περνάμε. Πάμε στη Ρεάλ. Η Ρεάλ θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα με Κέιλορ Νάβας κάτω από τα δοκάρια. Ντανίλο δεξιά, Μαρσέλο αριστερά, Ράμος και Βαράν στο κέντρο της άμυνας. Κασεμίρο, Κρός και Μόντριτς στο κέντρο και από εκεί και πέρα επιθετική τριπλέτα Ρονάλντο Μπενζεμά και νομίζω ότι θα παίξει ο Μπέιλ. Όχι, επιστρέφει. Εκεί θα κάνεις εσύ δηλαδή την αλλαγή. Επιστρέφει ο Μπέιλ, ναι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αγωνιστεί. Ναι. Λογικά είναι ο Ίσκο να αγωνιστεί, αλλά εγώ θα πω ότι θα ξεκινήσει ο Μπέιλ. Ο Μπέιλ και θα γίνει η πρώτη αλλαγή βέβαια, γιατί θα τραυματιστεί πάλι. Είναι... Ναι. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος από τότε που πήγε στη Ρεάλ, ένα παιχνίδι παίζει, 10 δεν παίζει. Κοίταξε, επέστρεψαν αρκετοί ρε παιδί μου από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Ρεάλ. Είχε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε τρεις απουσίες. Είχε τον Μπέιλ, τον Καρβαχάλ και τον Πέπε, τους οποίους δεν τους έχει τώρα στο απουσιολόγιο. Ναι. Είναι full extra αυτή τη στιγμή η Ρεάλ. Η εντεκάδα που μου παρουσίασες είναι και πάλι παρόμοια με τον ημιτελικό, με τη μόνη αλλαγή να αλλάζει τον Ίσκο και να βάζει μέσα τον Μπέιλ. Και τον Καρβαχάλ αλλάζω. Καρβαχάλ έπαιζε. Ναι. Όχι, ο Καρβαχάλ δεν ήταν διαθέσιμος στο δεύτερο ημιτελικό. Έπαιζε νομίζω. Όχι, ήταν διαθέσιμος σίγουρα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι δεν γίνεται να αλλάξει και πολλά σε τέτοια παιχνίδια. Πας όσο με την πεπατημένη. Σίγουρα, ναι. Επειδή δώσαμε και αλλαγές για την Γιουβέντους, σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στον αγώνα θα παίξει και ο Μωράτα. Γιατί γνωρίζει τον τρόπο παιχνιδιού της Γιουβέντους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι παίκτης βαρόμετρο για την ομάδα της Ρεάλ θα είναι ο Μόντριτς. Ναι. Θα είναι ο Μόντριτς για ποιο λόγο. Αν προσέξεις τα γκολ που έκανε ένα top 10, ναι. Η Ρεάλ εκτός από πέναλτι, ναι. Με τη Γιουβέντους σκοράρει πολύ, πολύ δύσκολα. Πραγματικά δεν είναι αστείο. Εκτός από πέναλτι και στιμένες φάσεις σκοράρει πολύ, πολύ δύσκολα με τη Γιουβέντους σε ανοιχτό παιχνίδι. Και ο μόνος τρόπος για να σκοράρει είναι να υπάρξει ένας παίκτης ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, θα μαζέψει παίκτες επάνω του και θα έχει την οξυδέρκεια να βγάλει την μπάλα στο κενό χώρο και κάποιο παίκτη ο οποίος έρχεται από πίσω για να κάνει ευκαιρία και γκολ. Ο μόνος παίκτης που μπορεί να το κάνει ρεαλιστικά σε αυτή την ομάδα είναι ο Μόντριτς. Για μένα. Εντάξει, θα το δεχτώ. Λοιπόν, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, σου έδωσα λοιπόν και τους παίκτες βαρόμετρα, έτσι, Ντιμπαλά, Μόντριτς. Ναι.
Τι άλλο να δώσω. Φέτος τα έχω πει όλα. Φέτος τα έχω δώσει όλα. Μα σημαίνει τροφή. Αυτό ισχύει. Ναι, και το ποιος θα πέσει από την Α1. Λοιπόν, όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι, τουλάχιστον με μια γρήγορη ματιά που έριξα τώρα, όσο ανέφερε στα στατιστικά και τις προβλέψεις σου για την εντεκάδα, στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μπορείτε να βρείτε την Juventus να κερδίσει στην κανονική διάρκεια στο 2.95, το Χ στο 3.15 και φαβορί η Real Madrid στο 2.55. Αυτό είναι ο βασικός μάλλον στοιχηματισμός για την για το παιχνίδι τέλος πάντων του Σαββάτου. Προφανώς υπάρχουν και ειδικοί στοιχηματισμοί, δεν έχουν. Κάτσε λίγο, κάτσε ακόμα. Λίγο. Για πες. Θέλεις να διαβάσουμε τα μηνύματα, Δημήτρη? Ειδικά διάβασε τα μηνύματα, πες, διαβάζονται. Δεν, πολλά έχεις, ελευθερίες. Διαβάζονται. Κάποια. 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 Για να αναφέρω κάποιους ειδικούς στιγματισμούς που μου τραβήξει το βλέμμα. Πρώτο σκόρερ και Λίνι, πόσο δίνει? Πρώτο σκόρερ και Λίνι. Δεν είναι πρώτο σκόρερ, δεν είναι καθόλου. Κάτι θα πάω στο πρώτο σκόρερ. Είπες και Λίνι, Και Λίνι, φίλε, ναι. 30 θα δίνει. Εκεί το υπολογίζω, άμα τον βρω ποτέ. Α, τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τον βρω τώρα, ρε φίλε. Κελίνη, φίλε, Κελίνη, πρώτο σκόρερ. Φαντάσου, δεν μπορώ να τον βρω. Για να καταλάβεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο στοιχηματισμός. Όχι, να τος. Λοιπόν, στο να σκοράρει πρώτος, 20. 20, ναι. Καλό ποσοστό. Ναι. Να σκοράρει πρώτος, 20. Φαβορεί ποιον έχει? Προφανώς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με 4, τον Ιγκουαΐν με 4,5 και τον Αλβάρο Μωράτα με 6. Είναι η πρώτη τριάδα. Ο Μωράτας μεταξύ δεν θα ξεκινήσει βασικός. Πάολο Ντιμπαλά στο 6,5. Έχουμε και πρόβλεψη. Πρώτο σκόρερ Ράμος, σκορ 2-2. Ο Δημήτρης λέει 1-0 η Γιουβέντους. Βέβαια ο άλλος έχει τη δύναμη μαζί του. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Δημήτρης Ανίσογλου έστειλε βολή τώρα. Ο πρωταθλητής. Τη ΕΚΑΣΑ ΜΑΘ, να το αναφέρουμε για αυτό. Πρωταθλητής. Ναι. Μεγάλος. Με το γυμναστικό σύλλογο της Ελευθερία. 30-0 αίτητος. Ναι. Ούτε η Ρεάλ δεν κάνει τέτοια. Για απλόν. Τι έδωσε. 2-2 σκορ. Και πρώτο σκόρερ ο Σέρχιο Ράμος. Και το κύπελο θα το κόψουμε στη μέση. Όχι, προφανώς μετράει για τα 90. Στα πέναλτι θα πάμε πάλι. Δεν μπορώ άλλο πέναλτι. Δεν μπορώ άλλο πέναλτι. Νίκη, μάλλον κατάκτηση Γιουβέντους στο 1.97 αυτή τη στιγμή και Ρεάλ στο 1.83. Μέθοδος νίκης Γιουβέντους, νίκη στην παράταση με 10 ποσοστό, ενώ Ρεάλ στην νίκη παράταση στα πέναλτι. Νίκη στα πέναλτι 9.75 και στους δύο. 9.75. Νομίζω ότι έχει προβάδισμα στα πέναλτι over, η Γιουβέντους. Απλό over στο παιχνίδι 2.25, απλό under στο παιχνίδι 1.62. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1.90, το να μην σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1.83. Αρκετά ενδιαφέροντα ποσοστά μπορώ να πω. Ημίχρονα τελικά, το οποίο μου τράβηξε πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το άσο ημίχρονο Χ τελικό στο 14. Δηλαδή να προηγηθεί η Γιουβέντους και να ισοφαριστεί και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ενώ με το ακριβές σκορ, για να πιάσουμε και τους δύο οι οποίοι μας στείλαν τώρα τις απόψεις τους. Του Δημήτρη το 1-0 στο 7-25, ενώ το 2-2 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 17 ποσοστό. Εντάξει, πάντα μιλάμε για ένα τελικό Champions League, δεν μπορείς να προβλέψεις και πάρα πολλά. Εμείς παραπροβλέψαμε πράγματα και ευτυχώς δεν θα είμαστε εδώ την άλλη εβδομάδα για να δούμε πόσο έξω πέσαμε. Σιγά ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Χαβαλέκαν. Ηρέμησε. Πρώτα απ' όλα αυτά που προβλέψαμε είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Δηλαδή είναι εντεκάδες που είπαμε. Τι θα βάλουν δηλαδή τα δεύτερα? Φιλικό θα είναι, φιλικό. Για του χρόνου ετοιμάζονται. Ξαναλέω, θυμάσαι και δεν αναφέραμε σε ποιο γήπεδο γίνεται. Είναι στο Cardiff, στο Millennium Stadium, το οποίο κάποια στιγμή ήθελαν να το κάνουν και το τέλος πάντων το γήπεδο που θα γίνονται οι τελικοί αντί του Wembley. Τελικά αυτό δεν πέρασε και πολύ. Έγινε. Νομίζω γίνονταν οι τελικοί εκεί πέρα όταν φτιαχνόταν το Wembley. Μάλλον μόνο αυτό τότε έγινε. Κοίταξε, το Millennium είναι γήπεδάρα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου εικόνες μέσα και έξω από αυτό. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Γεωγραφικά βρίσκεται στην Ουαλία, βέβαια.
Ναι. Δεν είναι αγγλικού εδάφους, αλλά οι ουαλικές ομάδες συμμετάσχουν στο αγγλικό πρωτάθλημα και δεν έχουν δικό τους. Οπότε το γήπεδο υπάγεται στην Football Association, δηλαδή στην Ομοσπονδία την Αγγλική. Είναι κάτι σαν τη Μονακό που παίζει στη. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τι άλλο να πούμε, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Σιγά-σιγά φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής και ταυτόχρονα τη σεζόν. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θέλεις να κάνεις κάποιον απολογισμό? Εγώ αυτό να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα χρονιά την πρωινή που μας ανέχτηκε. Μας ανέχτηκε. Και εσένα ιδιαίτερα για τις Πέμπτες. Τις μετακινήσεις. Εγώ έδωσα μια υπόσχεση όμως και την κράτησα. Είδες σήμερα. Πολύ. Αυτό κι αν ήταν σαν να κλέβεις εκκλησία. Εγώ την κράτησα, ρε φίλε όμως. Τώρα ό,τι και να μου λες. Δεν έχει καμία σημασία. Καμία σημασία τώρα. Παρ' όλα αυτά, όντως ευχαριστούμε την πρωινή για άλλη μια χρονιά. Όπου μας ανέχτηκε κυριολεκτικά από το Σεπτέμβριο του 2013, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε εδώ. Ναι. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας. Τα δικά μου, τα δικά σου, όχι ακόμα. Και του Νίκου. Του Νίκου ασπρίσανε πάρα πολύ. Πόσα φαίνονται. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τη Λέσχη Φιλάθλων που μας εμπιστεύεται να κάνουμε εμείς αυτή την εκπομπή. Που αυτό κι αν είναι. Και δεν μας έχει σουτάρει αυτή και αν μας ανέχονται. Αυτό κι αν είναι σαν να κλέβεις εκκλησία. Εμείς την κλέβουμε για να καταλάβουμε τι λέμε. Βρήκαμε πλάτες και πατάμε και λέμε ότι θέλουμε, ρε παιδί μου. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους στηρίζουν με το δικό τους τρόπο την εκπομπή, είτε με την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με μηνύματα στη σελίδα, με σχόλια, με ακόμα είτε θετικά είτε αρνητικά, ακόμα και αυτούς που έχουν κάποια αρνητική άποψη για μας είναι πάντα σεβαστοί. Ευχαριστούμε φυσικά και τους χορηγούς της εκπομπής, να τους αναφέρουμε, εγώ λέω ενδεικτικά για να κλείσουμε συνέχεια. Ναι. Το ιδιωτικό κτέο Καβάλας που για άλλη μια χρόνια ήταν δίπλα μας με δύο έδρες στο νομό μας, στο Σταυρό Μυγδαλαιώνα, με τηλέφωνο 2510-392-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 2519-10-410-44. Ο Απόλλων Σίνεμα στην Παύλου Μελάινα στην Καβάλα. Τηλεφωνήστε στο 2510-2290 και στο 2510-2450 για να ενημερωθείτε για τις ώρες προβολών των ταινιών και ο Εραστέχνης Αθλητικός Όμιλος Καβάλα με τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, πολεμικών τεχνών, κλασικού αθλητισμού και ράγκμπι. Καθώς επίσης και το Eatway μικρογεύματα Ομονίας 57 απέναντι από τη στάση του Νότη. Τηλεφωνήστε στο 2516-007-119 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 τα ξημερώματα για τις παραγγελίες σας σε κρέπες, τόστ, μπέργκερ και πενιρλί τεσσάρων γεύσεων. Καθώς επίσης και το κρεοπωλείο Αμάντα Βενιζέλου 34 με κρέατα Ελλήνων παραγωγών εξαιρετικής ποιότητας, ποικιλίες τυριών και αλαντικών και διανομή κατηγών στο τηλέφωνο 2510-835-666. Επίσης κάτι που ξεχάσαμε. Mm-hmm. Σε μία ώρα αναχωρούν από το Δημοτικό Κήπο τα λεωφορεία που θα πάνε στην Εγνατία για την διαμαρτυρία που γίνεται, που διοργανώνεται από το Δήμο εκεί και από όλους τους πολίτες, τους ενεργούς πολίτες, για να μην γίνουν τα διόδια που προγραμματίζονται πάνω στην Εγνατία και περνούν όλοι όσοι είναι να περάσουν από εκεί, είναι να περνούν από την πόλη. Όσοι μπορούν. Mm-hmm. Όσοι μπορούν και παραπάνω από όσους μπορούν, όλοι θα πρέπει να πάνε εκεί για να διαδηλώσουν εναντίον αυτού του προγράμματος. Αποφασίς, ναι. Λοιπόν, εμείς πριν πούμε το αντίο, να αναφέρουμε ότι μπορεί να λέμε ένα ραδιοφωνικό αντίο για τώρα, για φέτος, αλλά συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί διαδικτυακά. Έχουμε πολλά θέματα μέσα στο καλοκαίρι, όπως είναι η μεταγραφική περίοδος, η οποία ανοίγει επισήμως από αύριο, μαζί με τον διαγωνισμό, τον οποίο δεν θέλω να ξεχάσεις, Βαγγέλη Παλικαρά, και θέλω και τη γνώμη σου για το καλύτερο γκολ του 2017. Έχουμε την πρώτη φάση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό, Λίτσκας θα βγει. Είναι έτοιμος ήδη, λες, Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο γκολ. Εάν έμπαινε το ψαλιδάκι. Εάν έμπαινε το ψαλιδάκι του. Μιλάς για το γκολ με τη Χριστούπολη. Μιλάω για τον γκολ, ναι. Με τη Χριστούπολη. Ξέρεις ότι ο ίδιος του σκέφτεται, επειδή συζητήσαμε, να διαλέξει τον γκολ με την Καλαμαριά. Τον γκολ με την Καλαμαριά. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα λέω. Ότι αν έμπαινε το δοκάρι που είχε ο Κυριακίδης στη Δράμα, εγώ δεν θα έκανα διαγωνισμό, αδερφέ. Δεν έχει. Διδακτορικά θα έβγαινε. Δικτατορικά, μάλλον. Δικτατορικά. Ναι. Δικτατορικά, φασιστικά θα έβγαινε του Σάββατο Κυριακή. Και ας μου πει κάποιος ότι έβαλε καλύτερο γκολ από αυτό. Λοιπόν, αυτό μείνετε συντονισμένοι διαδικτυακά στην σελίδα μας, θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι. Και πρώτα ο Θεός. Με όλα να τα θέματα. Όλα, να είμαστε εμείς καλά, εσείς καλά, όλοι γενικότερα να είμαστε όρθιοι και να το παλεύουμε.
από Σεπτέμβριο. Θα ετοιμάσουμε και θα σας παρουσιάσουμε ό,τι θέματα κυκλοφορούν και δεν κυκλοφορούν, ιστορικές αναδρομές, τα πάντα όλα από τη σελίδα. Η μπάλα στην παραλία πλέον. Πλέον, ναι. Και πρώτα ο Θεός, ξαναλέω, να είμαστε εμείς καλά, εσείς καλά και όλοι μας να το παλεύουμε. Από Σεπτέμβριο τα ξαναλέμε. Να είσαστε όλοι καλά. Beyond this illusion, I was soaring ever higher.